Υπό έλεγχο τέθηκε τα ξημερώματα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στις 8.30 περίπου στο εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής στο σιδηρόκαστρο Σερών. Όλη τη νύχτα επιχειρούσαν 28 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ενώ παραμένουν στα σημεία πυροσβέστες με οχήματα για την αποκάθαρση του χώρου. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είχαμε μια φωτιά η οποία έγινε εδώ στο εργοστάσιο του Γάλβα δίπλα από την θερμοπηγή. Φωτιά έγινε γύρω στις 9 παρατέταρτο, 8.30 ώρα με 9 παρατέταρτο και η άμεση επέμβαση βέβαια της πυροσβεστικής περιόρισε το μήκος των εκτάσεων. Δουλεύουν όλα τα πυροσβεστικά σχεδόν του νομού Σερό είναι εδώ πέρα. Θα βοηθήσει και ο Δήμος με τα μηχανήματά του για να ανοίξουν τα πλαϊνά. Ευτυχώς δεν έχουμε μέχρι στιγμής κανένα πρόβλημα με ανθρώπινες ζωές, από ό,τι ξέρουμε. Είναι γεμάτο με έφλεκτα υλικά, λάδια, βούτυρα και τέτοια πράγματα και δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μιλάμε για ολική καταστροφή. Δήμαρχε, μια μεγάλη επιχείρηση εδώ. Μια μεγάλη επιχείρηση γενικού ενδιαφέροντος και συμφέροντος όλων των Δημοτών και του Δήμου. Ελπίζουμε να τελειώσουμε γρήγορα και να μπορέσουμε να την ξαναστήσουμε ξανά εξ αρχής για να μπορέσει να δουλέψει και το προσωπικό το οποίο εργάζεται σε αυτήν.